Πάμε τώρα να σχολιάσουμε τα όσα προκύπτουν από το θέμα του εμβολιασμού με τον Αντώνη Δελατόλα και την Πόπη Τσαπανίδου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θέλω να ξαναδούμε μαζί την κάρτα με τις τάσεις της MRB που δείχνει ότι πάνω από το 44% των ερωτηθέντων θα περιμένουν να εκτιμήσουν την κατάσταση πριν κάνουν το εμβόλιο. Αυτοί που δηλώνουν ότι θα εμβολιαστούν είναι το 32,7%, αυτοί το δηλώνουν κατηγορηματικά, ενώ το ποσοστό όσων έχουν ήδη αποφασίσει ότι δεν θα εμβολιαστούν είναι 18,5%. Φαίνεται ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που εκφράζουν επιφυλάξεις και περιμένω να ακούσω την εκτίμησή σας. Γιατί συμβαίνει αυτό, Πόπη? Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, Νίκο, τόσο υψηλό το ποσοστό. Ανάλογο ποσοστό υπάρχει και στην Αμερική, ένα 20%, το οποίο μάλιστα έχει μεγαλώσει σε σχέση με ένα 11% που έλεγε σίγουρα όχι, δεν θα κάνω το εμβόλιο στο πρώτο κύμα της πανδημίας πέρσι το Μάρτιο. Έχει φτάσει τώρα στο 18% το ποσοστό. Αυτό στην Αμερική. Σε άλλη έρευνα που έχει γίνει σε 18 χώρες του κόσμου, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι κάθετοι αρνητικοί φτάνει επίσης στο 20%. Είναι δηλαδή και τα δικά μας τα ποσοστά περίπου στα ίδια με του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οι έρευνες λένε ότι είναι ο φόβος ο οποίος μιλάει, ο φόβος που κάνει τους ανθρώπους να κάνουν πίσω από το να εμβολιαστούν, να θέλουν να εμβολιαστούν και να λένε όχι ή μάλλον όχι. Φόβος γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, μιας και η λέξη είναι και της μόδας, που ισχύουν από τους παγκόσμιους οργανισμούς προκειμένου να εγκριθεί ένα εμβόλιο. Λόγω της πανδημίας έπρεπε να κινηθούμε δεν γρήγορα. Υπήρξε προετοιμασία 4 μηνών από τις εταιρείες. Υπήρξε, αλλά δεν υπήρξε ποτέ το περιθώριο. Κόσμος. Το περιθώριο των 10 ετών για να γίνουν οι κλινικές δοκιμές που θα διαβεβαιώσουν, που θα δείξουν πριν εγκριθεί. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που ακολουθεί. Θα είχαμε πεθάνει όλοι μέχρι τότε. Μα γι' αυτό λέω. Ο φόβος το ότι δεν έγινε, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία, κάνει τον κόσμο να φοβάται για τυχόν παρενέργεια στο μέλλον. Αυτοί οι υπόψη που κάνουν τις έρευνες λαμβάνουν υπόψη ποιοι είναι αυτοί. Γιατί εγώ ξέρω τα Ινστιτούτα, οι μεγαλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο λένε ότι έχουν γίνει 4 μήνες δοκιμές. Σε όλα τα επίπεδα, ηλικιακά, με νοσήματα, χωρίς νοσήματα, μεγάλη, μικρή, με βαριά νοσήματα και λένε ότι οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Τα έχουν πει όλοι. Και βγαίνουν κάποιοι που είναι κάποιοι γενικώς διαδικασία, Αντώνη, και λένε ότι είναι Αντώνη, μισό λεπτό λίγο. Επικίνδυνο. Δεν γίνεται να αφήνουμε έναν κόσμο που δεν φοβάται και να του γυρνάμε την πλάτη. Καλά, ανάμεσα σε αυτούς είναι και κάποιοι που λέγανε ότι ήρθε με τη βρωγή. Δεν μιλάμε για αυτούς. Με στους 18%. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε και για το 45%. Ναι, όχι, μιλάω για το 18 καταρχήν. Εγώ που είναι ορισμένοι από αυτούς τους συμπολίτες μας, κάποιοι που νομίζουν ότι είναι εξωγήινοι. Θέλεις να κάνουμε μια συμφωνία, να απευθυνθούμε στους άλλους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι το έφεραν εξωγήινοι. Το 40% είναι οι σιγουράντζες. Να μιλήσουμε λοιπόν. Κάτσε να εμβολιαστούν στην Αμερική, στην Αγγλία, εδώ. Εσύ, Αντώνη, μισό λεπτό λίγο. Ο κόσμος. 40% δεν είναι. Ο κόσμος όχι μόνο φοβάται τυχόν παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν σε ένα βάθος δεκαετίας, γιατί τόσο καιρό θέλουν οι οργανισμοί οι παγκόσμιοι για να προχωρήσουν σε έγκριση οποιουδήποτε εμβολίου. 10 χρόνια κλινικών μελετών. Και είναι καμία συνωμοσία τώρα. Δεν έγινε καμία συνωμοσία. Δεν έχει περάσει ο χρόνος, Αντώνη. Δεν έχει περάσει ο χρόνος και αυτό δημιουργεί φόβο στον κόσμο. Ο φόβος είναι ένα πολύ άγριο συνέστημα, αλλά βαθιά ανθρώπινο συνέστημα. Και ξέρεις πώς ξεπερνιέται? Με μία κουβέντα. Με γνώση. Να με εμβολιαστούμε. Με γνώση. Δεν έχει ανοίξει καν κουβέντα για την ουσία. Δηλαδή, τι είναι αυτό το εμβόλιο, πώς θα λειτουργήσει, ποιοι πρέπει να το κάνουν, ποιοι πρέπει να το αποφύγουν. Βλέπουμε ότι μπαίνουν σιγά-σιγά στοιχεία στη μέση από τις παρενέργειες που εμφανίζονται. Οι αλλεργικοί, για παράδειγμα, πρέπει να εξαιρεθούν, λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνουν. Γιατί λοιπόν δεν ανοίγει η επιστημονική κοινότητα μια ωραία κουβέντα ενημέρωσης του κόσμου για το τι είναι, πώς δουλεύει, ποιοι πρέπει να το κάνουν, γιατί πρέπει να το κάνουν, πώς θα το κάνουν. Και δεν πεθάνουν καμία δεκαετία του μήνα μέχρι τότε, μέχρι να αποφασίσουν κάποιοι που έχουν μια αντίρρηση, ενώ υπάρχουν όλα αυτά που είπα πριν, που βεβαιώνουν ότι μέσα από τις δοκιμές δεν υπάρχουν παρενέργειες. Οι δοκιμές αυτές έχει βγει 100 φορές ο κύριος Μόσχελος και έχει πει λίγους μήνες, Αντώνη. Τα καλύτερα. Δεν θα το πω, Αντώνη, εγώ, οι δοκιμές αυτές διήρκησαν λίγους μήνες και θέλω να σου βάλω και άλλη μια παράμετρο στην κουβέντα. Ναι. Και να κλείσουμε. Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι οι άνθρωποι είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στο σύστημα. Είτε αυτό είναι ερευνητικό, υγειονομικό ή και πολιτικό. Λοιπόν, γιατί στο παρελθόν ακόμη και τα υγειονομικά συστήματα. Είσαι αισιόδοξα, Νίκο, δώσε ένα μήνυμα. Θα κλείσουμε καλώντας εγώ τους πολίτες να μην ακούν τους δημοσιογράφους για τα θέματα αυτά, αλλά το γιατρό τους. Να μην ακούν ούτε το Δελατόλα, ούτε το Χατζηνικολάου, ούτε την Τσαπανίδου,
να συνεννοούνται με το γιατρό τους και να ρωτάνε το γιατρό τους για το τι πρέπει να κάνουν και όχι τον παρτενέρ στο τάβλι, στο καφενείο, όχι το δημοσιογράφο που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Έτσι. Είναι από λοιμοξιολόγος μέχρι πνευμονολόγος. Όχι, όχι, όχι. Απλώς μόνο το γιατρό. Νίκο, μισό λεπτό. Επειδή είμαι παρούσα στην κουβέντα αυτή και δεν είμαι γιατρός, αλλά μίλησα για το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι μετέφερα αποτελέσματα από έρευνες που γίνανε από παγκόσμιους οργανισμούς και πανεπιστήμια. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε το γιατρό μας, Πόπη. Ο καθένας με το γιατρό του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καθένας με το γιατρό του. Ο Αντώνης με το δικό του οικογενειακό γιατρό, εγώ με το δικό μου, εσύ με το δικό σου. Οι οποίοι θα μας συμβουλεύσουν έγκυρα, αξιόπιστα, γιατί έχουν φάει τα χρόνια τους στα θρανία για να μπορούν να μας συμβουλεύσουν. Σας ευχαριστώ.